τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε ξανά το βίντεο το οποίο μεταδώσαμε στην αρχή της εκπομπής και έχει να κάνει με κάτι που εγώ προσωπικά, κύριε Ανδρέ, όταν το είδα, φρικάρα. Ένα ταχύπλοο προσπαθεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή, να τον πατήσει από πάνω. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις φορές επιχείρησε να το κάνει. Πολλές φορές επιχείρησε να το κάνει. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, αλλά φαίνεται ότι έχει και άλλες καταγγελίες εις βάρος του ο συγκεκριμένος χειριστής του ταχύπλοου. Τι ξέρετε να μας πείτε εσείς? Ναι. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, έχει επικοινωνήσει ο ιδιοκτήτης του πλοιαρίου με τη λιμενική αστυνομία. Παραπέμφθηκε στον τοπικό αστυνομικό σταθμό Παραλιμνίου, όπου έχει δώσει χθες κατάθεση. Το πρόσωπο το οποίο φαίνεται στη θάλασσα πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος αναμένεται και από αυτό να ληφθεί η κατάθεση με τη βοήθεια διερμηνέα. Όμως εμείς προχωρούμε στη διερεύνηση του όλου περιστατικού από την πρώτη στιγμή, κύριε Μιχάλαρε. Ευτυχώς ο αλλοδαπός που βρισκόταν στη θάλασσα δεν έχει τραυματιστεί. Αυτό είναι το θετικό της όλης υπόθεσης. Ναι. Φυσικά μπορούσε να ήταν και το αντίθετο. Επαναλαμβάνω, εμείς διερευνούμε κάθε σοβαρότητα και ενδεχομένως σήμερα έχουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα θέματα. Αντιλαμβάνεστε, γίνεται μια ποινική έρευνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Επίσης, θα έρθουμε και σε επικοινωνία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ώστε να ενημερωθούν για την, για τον τρόπο δράσης του συγκεκριμένου καπετάνιου, ο οποίος χειρίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος τη δεδομένη στιγμή. Πάντως, αν διαβάσει κανείς τα σχόλια από κάτω, καταλαβαίνει ότι αυτός ο συγκεκριμένος χειριστής, ο συγκεκριμένος καπετάνιος, έχει κι άλλα εις βάρος του. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πολλοί είχαν παρακολουθήσει αντίστοιχες σκηνές και στα reviews που έχουν σε διάφορες ιστοσελίδες, όπως το TripAdvisor και το Google Reviews, πάλι υπάρχουν αναφορές για το συγκεκριμένο. Εμείς στο πλαίσιο της διερεύνησης, αν προκύψουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν, θα το κάνουμε και αυτό, κύριε Μιχαλάρη. Επαναλαμβάνω, να περιμένουμε λίγο την υπομονή για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και άλλη μια απόπειρα φόνου. Δεν έγινε τώρα, δεν έγινε σήμερα. Όμως τελικά συνελήφθη ο ύποπτος, ο φερόμενος ως δράστης, πάλι στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Και μάλιστα διαβάσαμε στο Sigma Live, έπιασε μια.